Ταξιδεύω πολύ. Μου έχει λείψει το να μείνω 10 μέρες στο ίδιο μέρος. Νομίζω ότι έχω βρει μια καλή ισορροπία, έχω συνηθίσει. Σίγουρα αλλάζει αρκετά η ζωή σου όταν είσαι εδώ. Από το 2014, όταν και εξελέγει για πρώτη φορά ευρωβουλευτής η Εύα Καϊλή, η ζωή της στις Βρυξέλλες άλλαξε αρκετά. Μέσα σε 8 χρόνια έγινε αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, υπέγραψε σύμφωνο συμβίωσης με τον λομπίστα Φραντσέσκο Τζόρτζι και απέκτησε μια κορούλα, την Αριάδνη. Στο ακριβό τους διαμέρισμα στην καρδιά των Βρυξελών, όπου τα ενίκια είναι κοντά στις 2.000 ευρώ, όλα έμοιαζαν ιδανικά μέχρι το βράδυ της Παρασκευής. Αυτή είναι η είσοδος του κτηρίου όπου διαμένει η Εύα Καϊλή με τον σύντροφό της, ο οποίος επίσης έχει συλληφθεί για το Qatar Gate. Και εκεί στο βάθος βλέπετε την είσοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Από τα πρωτοσέλιδα της δεξιώσης, της βραβεύσης και της συνεντεύξης σε διεθνή μέσα, η Θεσσαλονικιά πολιτικός βρέθηκε με χειροπέδες κατηγορούμενη για διαφθορά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος στις Βρυξέλλες. Στην πόλη που τα είχε όλα και της χάρισε ακόμη και τον τίτλο Ευρωβουλευτής της χρονιάς. Μεγάλη τιμή και μεγάλη έκπληξη, γιατί την αποφασίζουν ξένοι και άνθρωποι που δεν γνωρίζω. Είναι καλή διάκριση και αποτέλεσμα πολλής δουλειάς. Ο ονομαστικός μισθός ενός ευρωβουλευτή είναι τα 6.000 ευρώ το μήνα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά, είναι και όλα αυτά τα επιδόματα που προστίθενται σε αυτό τον βασικό μισθό, με αποτέλεσμα να φτάνει τα 20.000 ευρώ το μήνα. Βέβαια, σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα φυσικά του ευρωβουλευτή, όπως η διαμονή, η διατροφή, τα ταξίδια και άλλα. 13 χρόνια πριν, όταν η Εύα Καϊλή έκανε τα πρώτα της βήματα στην πολιτική, δεν μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό της να πρωταγωνιστεί σε σκάνδαλα. Το κακό είναι ότι η εξουσία προφανώς χαλάει εύκολα το χαρακτήρα. Γιατί η αρχή άντρα δείκνηση, έτσι δεν λέει. Το προφίλ που έβγαινε προς τα έξω ήταν αυτό που θα ζήλευε η κάθε γυναίκα. Η Εύα Καϊλή μεγάλωσε με ανέσεις και κατάφερε από τις διακοπές στην Αλεξάνδρεια, η Μαθίας, όπου πέρναγε ως παιδί τα καλοκαίρια της, να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και να διασκεδάσει όσο λίγη. Χορεύουνε τα πάντα, από σιρτάκι και ζεπέκικο μέχρι παραδοσιακά, ποντιακά, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Το Instagram της πλημμύριζε εικόνες από Νέα Υόρκη, Μόσχα, Λονδίνο, ελληνικά και ιταλικά νησιά. Με τον αγαπημένο της όργωναν τις θάλασσες. Ήταν γνωστό ότι έχουμε γνωριστεί στις Βρυξέλλες. Εκτίμησα πολύ ότι είναι μορφωμένος, έξυπνος και βρίσκει διαρκώς λύσεις. Μου αρέσουν οι άνθρωποι που έχουν αυτή την προσέγγιση στη ζωή. Το χειμώνα έκαναν διακοπές σε πανάκριβα σελέ, τα καλοκαίρια στη Μύκονο. Από τα πρώτα τραπέζια στην Ψαρού, η κόρη του ηλεκτρολόγου μηχανικού και της συγγραφέως, η φοιτήτρια αρχιτεκτονικής που έγινε παρουσιάστρια δελτίων ειδήσεων και μπήκε στην Ελληνική Βουλή και το Ευρωκοινοβούλιο, πρέπει τώρα να λογοδοτήσει στη βελγική δικαιοσύνη για τις τσάντες με τα μαύρα λεφτά από το Κατάρ.